Κυρίες και κύριοι, με αφορμή τα μέτρα για την πανδημία, επιχειρείται επίσης ισχυρό χτύπημα των εργασιακών δικαιωμάτων και των μισθών, δοκιμάζοντας μέτρα που είχατε έτσι κι αλλιώς στα σχέδιά σας, μέτρα τα οποία βρίσκονταν και στις κατευθύνσεις του ΣΕΒ. Με το τυράκι του επιδόματος των 800 ευρώ για 45 μέρες, ένα μέτρο που πάρθηκε σε συνθήκες όπου εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στάλθηκαν από τις επιχειρήσεις και το κράτος σπίτι τους, άλλοι απολυμμένοι, άλλοι απλήρωτοι, επιχειρείται όχι μόνο να συσκοτήσετε τον χαρακτήρα και το στόχο της επίθεσης, αλλά μιλάτε και προκλητικά για πρωτοφανή μέτρα στήριξης των εργαζομένων. Η αλήθεια δυστυχώς είναι πολύ διαφορετική. Το πακέτο που διαμόρφωσαν οι επανωτές πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και οι κοινές υπουργικές αποφάσεις που φέρατε τον τελευταίο μήνα, είναι έναν εξάντλητο αντεργατικό μενού για χάρη της μεγάλης εργοδοσίας. Πολλά σωματεία για το μικρό αυτό διάστημα εφαρμογής των πρώτων μέτρων είχαν τόσες καταγγελίες από χώρους και κλάδους δουλειάς που τις έκαναν τόμο μάλιστα με τίτλο «Η μαύρη βίβλος της εργοδοσίας». Μάλιστα είναι ο πρώτος τόμος, καθώς οι καταγγελίες για πάσης φύσεως εργοδοτικές πρακτικές και αυθυρεσίες, απειλές, εκβιασμούς πολλαπλασιάζονται όσο περνούν οι μέρες. Όλο αυτό το διάστημα δεκάδες επιχειρήσεις ξεφορτώνονται, όπως λένε, προσωπικό, βάζουν χιλιάδες εργαζόμενους στον πάγο με αναστολή συμβάσεων και άλλους να τους ξεζουμίζουν με φουλ την εντατικοποίηση της εργασίας, άλλους τους αποσχολούν ελάχιστες μέρες, αξιοποιώντας το εργαλείο της εκπεριτροπής εργασίας. Σε όλο αυτό το περιβάλλον πληθαίνουν οι καταγγελίες για απλήρωτη εργασία, καθυστέρηση δεδουλευμένων, απλήρωτες υπερορίες, ρεπό. Την ίδια ώρα ανακοινώσατε πλήθος μέτρων στήριξης μεγάλων επιχειρήσεων με διάφορες ενισχύσεις, διευκολύνσεις και χρηματοδοτικά εργαλεία. Δώσατε στην εργοδοσία από νωρίς το πράσινο φως να κάνει ό,τι θέλει. Ήδη οι καταγεγραμμένες απολύσεις μέχρι τις 20 Μαρτίου ήταν πάνω από 115.000. Που εσείς βέβαια τις θεωρείτε περασμένες, ξεχασμένες, χωρίς να τις θεωρείτε όπως οφείλατε να πράξετε άκυρες. Οι περιβόητες ρήτρες προστασίας των θέσεων εργασίας, οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση για να έχουν πρόσβαση οι επιχειρήσεις στις κυβερνητικές ρυθμίσεις, δεν αφορούν ένα μεγάλο τμήμα εργαζομένων. Αναφερόμαστε στις λεγόμενες οικειοθελείς αποχωρήσεις, όπως βαφτίζονται οι αναγκαστικές παραιτήσεις, ή τις λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις εκατοντάδες απολύσεις εργαζομένων που δουλεύουν εδώ και χρόνια στα αεροδρόμια. Ρωτάμε, ποια επιθεώρηση εργασίας ελέγχει σήμερα αν η απόλυση είναι εξαναγκασμός ή οικειοθελής παραίτηση, αφού με απόφασή σας έχετε βάλει λουκέτο σε κάθε ελεγκτικό μηχανισμό? Αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι κλάδοι κατακλείζονται από παραιτήσεις, αρκετές επιχειρήσεις μεταβάλλουν σημαντικά τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούν και φαίνονται τυπικά εντάξει. Παράλληλα, η συγκεκριμένη ρήτρα που έχετε βάλει είναι διάτρητη και για τα μάτια του κόσμου. Οι επιχειρηματίες υποχρεώνονται να ξαναπάρουν πίσω στη δουλειά τους ίδιους εργαζόμενους που ανεστάλλει η σύμβασή τους για όσο διάστημα ισχύουν τα κυβερνητικά μέτρα για την πανδημία, δηλαδή για 45 μέρες. Με λίγα λόγια, δίνεται τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αποσπάσουν μεν όλες τις ευνοϊκές ρυθμίσεις απαλλαγών και χρηματοδότησης, έχοντας το ελεύθερο όμως να απολύουν εργαζομένους σχεδόν απευθείας μόλις λήξουν αυτά τα μέτρα. Τα αντεργατικά όπλα που έχετε δώσει στα χέρια της εργοδοσίας της δίνουν τη δυνατότητα να επιβάλλει μονομερώς εκπεριτροπής εργασία, να επιβάλλει ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς μειώσεις σε μισθούς κατά 50% για τουλάχιστον 6 μήνες, δηλαδή μισθούς που αντιστοιχούν σε 10 μέρες δουλειά το μήνα. Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι, που αποτελούν μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων, δεν εντάσσονται σε καμία απολύτως ρύθμιση ή προστασία. Παράλληλα, η τελευταία πράξη νομοθετικού περιεχομένου ξεκαθαρίζει ότι κάθε επιχείρηση
μπορεί να κάνει συνδυασμένη χρήση όλων των εργαλείων ευελιξίας. Δηλαδή, μια επιχείρηση μπορεί ταυτόχρονα να επιβάλλει μονομερός εκπεριτροπής εργασία σε τμήμα του προσωπικού, να αναστέλει τις συμβάσεις εργασίας άλλων εργαζομένων, να συνδυάζει αυτό το μέτρο και με τηλεργασία στον ίδιο εργαζόμενο. Τέλος, μπορεί να μεταφέρει άλλους εργαζόμενους από επιχείρηση σε επιχείρηση του ίδιου ομίλου, χωρίς να διασφαλίζονται όμως τα δικαιώματά τους. Η κυβερνητική προπαγάνδα που ισχυρίζεται ότι όλα τα παραπάνω μέτρα είναι τάχα έκτακτα, αναγκαία, προσωρινού χαρακτήρα, δεν πρέπει να ξεγελάσει κανέναν. Η εύλογη ανησυχία των ίδιων των εργαζομένων δεν πρέπει να συνυπάρξει με αναμονή, πολύ περισσότερο με ανοχή. Με κάθε τρόπο και διαθέσιμο μέσο να κάνουν καθαρό σε κυβέρνηση και μεγαλοεργοδοσία ότι δεν θα πληρώσουν αυτοί ξανά το μάρμαρο.